Στις πόρτες του δικαστικού Μεγάρο Μαλλιάδας πέρασαν τη Δευτέρα οι συλληφθέντες της περασμένης εβδομάδας στην οργανωμένη επιχείρηση των Δουνέικων και των Καβασίλων Ηλίας, με την απολογία τους να κρατά για ώρες, μιας και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί τους βαραίνει με τις κατηγορίες της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, ληστείας, κλοπών και παράβασης των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Πρώτη ενώπιον ανακριτή οδηγήθηκαν οι δύο ολοδαποί αλβανικής καταγωγής 48 και 32 χρόνων, που για ώρες μαζί με τους συνηγόρους τους κατέθεσαν τη δική τους υπερασπιστική γραμμή. Ακολούθησε και ο 53χρονος Έλληνας δράστης με πλούσιο παρελθόν, με τη διαδικασία για τον ίδιο να είναι μαραθώνια. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ πάρθηκε ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για τον 32χρονο ολοδαπό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, καλείται να παρουσιάζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο τμήμα της περιοχής του, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ ορίστηκε και εγγύηση στα 2.500 ευρώ. Ο πελάτης μας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αρνούμενος οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής. Αποδείχθηκε η μη εμπλοκή του και ορθώς ο κύριος ανακριτής και η κυρία εισαγγελέας τον άφησαν ελεύθερο. Δεν αποδεχόμαστε καμίας μορφή συμμετοχή και εμπλοκή και είναι κάτι που φωνάξαμε από την αρχή και φαίνεται να έγινε κατανοητό. Σε ό,τι αφορά τον 53χρονο ημεδαπό και τον 48χρονο αλλοδαπό, αυτοί κρίθηκαν από εισαγγελέα και ανακριτή ως προφυλακιστέοι και φυσικά αυτούργοι της ληστείας στο κοσμηματοπολείο της Γιαστούνης, με τον συνήγορο του 53χρονου Σάκη Κότσιφα να τονίζει για την απόφαση. Έγινε μια εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού από εισαγγελέα και ανακριτή και κατέληξαν στο συμπέρασμα προσωρινής κράτησης των δύο κατηγορουμένων. Θα γίνει προσφυγή τις προσεχείς ημέρες στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των πράξεων προφυλάκησης και αυτό θα αποφανθεί εάν θα αφαιθούν ελεύθεροι οι δύο προσωρινά κρατούμενοι με περιοριστικούς όρους στη συνέχεια.